Καλησπέρα φίλες και φίλοι, ονομάζομαι Γιώργος Κράλης και σε αυτό το tutorial θα σας δείξω πώς να κάνετε τα μανιτάρια που βγάζετε φωτογραφίες να φωτίζουν. Μετά από κάποιες δημοσιεύσεις παρόμοιων φωτογραφιών μου σε διάφορους λογαριασμούς στα social media, πολλοί ήσασταν εσείς που με ρωτήσατε πώς πέτυχα το εφέ του φωτισμού. Έτσι λοιπόν, αποφάσισα να κάνω αυτό το βίντεο ώστε να έχετε μια πλήρη εικόνα της όλης διαδικασίας. Χωρίς λοιπόν να χάνουμε άλλο χρόνο, πάμε να δούμε πώς γίνεται. Την αναζήτηση των μανιταριών μου αρέσει πάντα να τη συνδυάζω με μια ολοήμερη εκδρομή στο βουνό. Αν και είναι φθινόπωρο, οι βροχές μέχρι τώρα ήταν ελάχιστες, αλλά ευτυχώς υπάρχει αρκετή καρποφορία από μανιτάρια και έτσι δεν θα είναι δύσκολο να βρούμε αρκετά για να φωτογραφίσουμε. Συνήθως ψάχνω για μανιτάρια που βρίσκονται σε ένα σχετικά καλό ύψος από το έδαφος, ώστε να τα φωτογραφίζω από κάτω προς τα πάνω, έτσι ώστε να έχω πιο ευδιάκριτη την κάτω τους πλευρά, μιας και αυτή είναι που θέλουμε να δείξουμε ότι φωτίζει. Κοιτάζω να έχουν λεπτό το πάνω μέρος τους, ώστε να το διαπερνάει το φως που θα χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια. Φροντίζω να ξεκινήσω την φωτογράφηση την ώρα που έχει χαμηλό φωτισμό, εκτός εάν η μέρα είναι συννεφιασμένη ή βρίσκομαι κάτω από πυκνή βλάστηση και το φως δυσκολεύεται να φτάσει εκεί που είμαι. Με αυτόν τον τρόπο, το εφέ του φωτισμού θα φαίνεται πολύ πιο όμορφο στο τέλος. Μόλις βρω το μανιτάρι που μου αρέσει, τοποθετώ τη φωτογραφική μηχανή στον τρίποδα και χρησιμοποιώ τις απαραίτητες ρυθμίσεις. Φυσικά φωτογραφίζω πάντα σε manual mode και focus, ώστε η φωτογραφία να βγαίνει ακριβώς όπως την θέλω εγώ και όχι όπως αποφασίζει η φωτογραφική μηχανή. Αυτό που με ενδιαφέρει σε πρώτη φάση είναι να δημιουργήσω τη σωστή φωτογραφική σύνθεση ή αλλιώς το composition. Αφού λοιπόν φτιάξω το κάδρο μου όπως θέλω, βγάζω την πρώτη φωτογραφία. Χρησιμοποιώ εξωτερικό ιντερβαλόμετρο, ώστε το χέρι μου να μην ακουμπάει καθόλου τη φωτογραφική μηχανή. Με αυτόν τον τρόπο, σιγουρεύομαι ότι δεν θα κουνηθεί καθόλου, μιας και αυτό είναι το κλειδί για να ταιριάξουμε όλες τις φωτογραφίες που θα βγάλουμε στη συνέχεια. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ιντερβαλόμετρο, μπορούμε να βγάλουμε τις φωτογραφίες μας χρησιμοποιώντας και το timer της μηχανής. Έπειτα, χρησιμοποιώ τον φακό που έχω πάρει μαζί μου και τον ανάβω για να φωτίσω το πάνω μέρος του μανιταριού. Όταν δω ότι το κάτω μέρος φωτίζεται όπως θέλω, βγάζω τις επόμενες φωτογραφίες. Εδώ να σημειώσω πως εάν το μανιτάρι είναι μικρό και έχει λεπτό το πάνω του μέρος, τον φωτισμό μπορούμε να τον πετύχουμε ακόμα και με το φακό του κινητού μας. Πολλές φορές, επάνω στην προσπάθειά μας να φωτίσουμε το μανιτάρι, υπάρχει ο κίνδυνος να το ακουμπήσουμε με το φακό μας, με αποτέλεσμα αυτό να μετακινηθεί. Απλά σιγουρευόμαστε ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, μιας και το μυστικό της επιτυχίας είναι μηχανή και μανιτάρι να μην κουνηθούν σχεδόν καθόλου. Βγάζω τόσες φωτογραφίες μέχρι να σιγουρευτώ πως έχω στην κατοχή μου τον κατάλληλο αριθμό αλλά και την ποιότητα που επιδιώκω, η οποία εξαρτάται και από τις ρυθμίσεις που έχω χρησιμοποιήσει. Δεν υπάρχουν στάνταρ στις ρυθμίσεις, μιας και αυτές διαφέρουν ανάλογα με τον φωτισμό που συναντάμε. Φροντίζουμε μόνο να τραβάμε φωτογραφίες με μεγάλη τιμή διαφράγματος ή αλλιώς aperture, ώστε το μανιτάρι να έχει τη λιγότερη δυνατή θολούρα λόγω του βάθους πεδίου. Και αφού ολοκληρώσαμε την διαδικασία της φωτογράφησης, πάμε να δούμε πώς επεξεργαζόμαστε τις φωτογραφίες μας στο Lightroom και αργότερα στο Photoshop. Αφού λοιπόν πέρασα όλα τα RAW αρχεία στον σκληρό μου δίσκο, τα ανοίγω στο Lightroom, όπου και τα βλέπω εμφανισμένα στο κάτω μέρος του interface. Πηγαίνω στην καρτέλα Develop για να ξεκινήσω την επεξεργασία. Θα ξεκινήσω με τη φωτογραφία που έχω ως βάση, που δεν είναι άλλη από αυτή χωρίς το φωτισμό. Θα αλλάξω το profile σε Adobe Landscape και θα κατεβάσω το exposure. Επίσης, θα κατεβάσω ελάχιστα το contrast. Αυτό που προσπαθώ να πετύχω στην επεξεργασία είναι να δώσω την εντύπωση ότι η φωτογραφία τραβήχτηκε νύχτα. Κατεβάζω λοιπόν το temperature σε πιο μπλε τόνους και μειώνω ελάχιστα το contrast. Θα κατεβάσω αρκετά τα highlights για να τονιστούν περισσότερο οι λεπτομέρειες στην επιφάνεια του μανιταριού και θα ανεβάσω αρκετά τα shadows ώστε να εμφανιστεί πληροφορία στις σκοτεινές περιοχές. Θα ανεβάσω ελάχιστα τα whites και θα κατεβάσω λίγο τα blacks και τέλος θα ανεβάσω λίγο το vibrance. Αμέσως μετά θα πάω στα curves και θα βάλω τρία σημεία στην καμπύλη, ένα για τα shadows, ένα για τα midtones και ένα για τα highlights. Θα τα μετακινήσω μέχρι να φέρω τις αντιθέσεις εκεί που μου αρέσουν. Θα σηκώσω ελάχιστα το σημείο της καμπύλης που βρίσκεται κάτω αριστερά ώστε να κάνω λίγο πιο άτονες τις σκιές. Όσο περισσότερα σημεία βάζω στην καμπύλη μου, τόσο περισσότερο έλεγχο αποκτώ στα επίπεδα αντίθεσης της φωτογραφίας. Για αυτό λοιπόν θα βάλω ακόμα ένα σημείο ώστε να βελτιώσω τους τόνους ανάμεσα στα shadows και στα midtones. Στην επόμενη καρτέλα και στο hue
μετακινώ το slider από το green ώστε να φέρω τα πράσινα σε πιο κίτρινους τόνους και τα κίτρινα σε λίγο πιο πορτοκαλί τόνους. Στο saturation θα κατεβάσω την οξύτητα του χρώματος από το blue και από το aqua και θα την δυναμώσω ελάχιστα στο green και στο yellow. Στην καρτέλα luminance θα κατεβάσω τον φωτισμό στα green και στα yellow. Στην καρτέλα split toning θα προτιμήσω να δώσω μπλε τόνους για τα highlights και για τα shadows. Γι' αυτό λοιπόν θα ανεβάσω την τιμή στο saturation μόνο και μόνο για να έχω μια καλύτερη εικόνα του χρώματος που θα επιλέξω στο hue. Μόλις το επιλέξω, κατεβάζω την τιμή στο saturation κάπου στο 5. Θα κάνω το ίδιο και για τα shadows. Θα επιλέξω και για εκεί να πάω σε πιο μπλε τόνους, μιας και όπως είπα πιο πριν, θέλω η φωτογραφία μου να έχει τους τόνους του μπλε της νύχτας. Θα κατεβάσω το saturation στο 2 και θα ξαναανέβω επάνω για να χρησιμοποιήσω το crop tool ώστε να μειώσω το ύψος της φωτογραφίας. Θα χρησιμοποιήσω το δεύτερο από τα crop presets, που είναι και το ιδανικό για πλήρη εμφάνιση της φωτογραφίας στο Instagram. Θα πατήσω Done και θα κατέβω κάτω στην καρτέλα Vignetting για να δημιουργήσω το βινιετάρισμα του κάδρου μου. Κατεβάζω ελάχιστα την τιμή στο Amount και την τιμή στο Midpoint για να τη φέρω λίγο προς τα μέσα και ανεβάζω την τιμή στο Feather. Έπειτα πηγαίνω στο Calibration και κατεβάζω το Blue στο Blue Primary και το Hue στο Red Primary. Θα κατεβάσω ελάχιστα την τιμή στα Shadows και τέλος θα ανεβάσω ελάχιστα την τιμή του Hue στο Green Primary. Θα ξαναπάω επάνω για να μειώσω ελάχιστα και άλλο το temperature και να αρχίσω να χρησιμοποιώ τα εργαλεία επιλογής. Θα ξεκινήσω με το Radial Filter, δημιουργώντας μια επιλογή γύρω από το μανιτάρι. Πατώντας το πλήκτρο O στο πληκτρολόγιο, μας δείχνει με κόκκινο που θα επιδράσει το εφέ. Οπότε βλέπουμε ότι θα επηρεάσει τα πάντα εκτός από το μανιτάρι. Έτσι λοιπόν, θα κατεβάσω ελάχιστα το exposure και θα μειώσω αρκετά τις τιμές στο texture και στο clarity για να θολώσω λίγο περισσότερο το φόντο, μιας και δεν με ενδιαφέρουν τόσο πολύ οι λεπτομέρειες του. Στη συνέχεια θα διπλασιάσω το radial filter και θα επιλέξω το invert ώστε αυτή τη φορά το εφέ να έχει επίδραση μέσα στην επιλογή μου. Θα ανεβάσω λίγο την τιμή στο feather και θα πατήσω πάλι το πλήκτρο U για να δω που θα επιδράσει το εφέ. Προσαρμόζω καλύτερα την επιλογή μου γύρω από το μανιτάρι και αυξάνω τις τιμές στο clarity και στο texture, ώστε να αυξήσω την ευκρίνεια στην επιφάνεια του μανιταριού. Πατάω το πλήκτρο backslash ώστε να δω το πριν και το μετά. Βλέπω ότι η διαφορά είναι αρκετά μεγάλη. Αφού λοιπόν έχω τελειώσει με την επεξεργασία, κρατώντας πατημένο το Shift, θα επιλέξω και τις υπόλοιπες φωτογραφίες που έβγαλα με τον φακό της ίδιας σειράς και θα πατήσω το κουμπί Sync. Στο παράθυρο που ανοίγει, φροντίζω να τα έχω όλα τσεκαρισμένα εκτός από το Transform και από το Spot Removal, τα οποία και δεν χρησιμοποίησα. Και κάνω δεξί κλικ επάνω στις φωτογραφίες, Edit In, Open as Layers in Photoshop. Βρισκόμαστε στο Photoshop, όπου το Lightroom μου έχει ανοίξει όλες τις φωτογραφίες που επέλεξα σε μορφή layers. Προσέχοντας καλύτερα τις φωτογραφίες, κοιτάω να δω ποιο layer είναι αυτό στο οποίο φαίνεται καλύτερα το φως στο κάτω μέρος του μανιταριού αλλά και στην πρασινάδα στο έδαφος. Αφού λοιπόν το επιλέξω, διαγράφω τα άλλα δύο μιας και δεν τα χρειάζομαι. Εδώ να σημειώσω πως αν η επιφάνεια του μανιταριού ήταν μεγαλύτερη και είχαμε παραπάνω από μία φωτογραφία για να τη φωτίσουμε ολόκληρη, τότε θα χρησιμοποιούσα και εκείνες για να εφαρμόσουμε την τεχνική που θα ακολουθήσει. Επιλέγω και τα δύο layers και πηγαίνω στο Edit Auto Align Layers. Στο παράθυρο που εμφανίζει, πατάω απλά OK. Και χρησιμοποιώ το Crop Tool για να εξαφανίσω τα κενά που προέκυψαν από το Alignment. Επιλέγω το Layer 2 και του βάζω μάσκα. Θα κάνω Invert στη μάσκα και με τον τρόπο αυτό είναι σαν να σβήνω τελείως το Layer ώστε να είναι ορατό μόνο το Layer 0. Στη συνέχεια θα πάρω το Brush Tool και θα μειώσω την τιμή στο Flow. Θα χρησιμοποιήσω το λευκό ως Foreground Color για να βάψω επάνω στη μάσκα του Layer 2 και έτσι να αρχίσει να αποκαλύπτεται. Θα κατεβάσω το Hardness στο 0 και θα αυξήσω το Size. Αρχίζω προσεκτικά να βάφω έχοντας επιλεγμένη τη μάσκα ώστε να αρχίσει σιγά σιγά να εμφανίζεται το φως του Layer 2. Βάφω και κάτω στην πρασινάδα τόσο όσο χρειάζεται για να δώσω την εντύπωση πως το φως που βγαίνει από το μανιτάρι φωτίζει και το έδαφος. Θα κάνω zoom στη φωτογραφία και θα χρησιμοποιήσω μαύρο χρώμα για να σβήσω αυτή τη φορά κομμάτια που τυχόν μου διέφυγαν ή που δεν πρέπει να φαίνονται.
Έπειτα, θα χρησιμοποιήσω το Polygon Lasso Tool για να κάνω μια επιλογή που θα ξεκινάει από το κάτω μέρος του μανιταριού και θα φτάνει μέχρι κάτω στην πρασινάδα. Με το Color Picker θα κάνω κλικ επάνω στο φως του μανιταριού ώστε να πάρω σαν χρώμα το πορτοκαλί που βγάζει. Θα βάψω με το Gradient Tool, αλλά πιο πριν χρησιμοποιώ την Linear μέθοδο για βάψιμο και από τα presets επιλέγω αυτό που πάει από χρώμα σε διάφανο. Δημιουργώ ένα νέο layer ώστε το κομμάτι που θα βάψω να μην είναι κομμάτι της φωτογραφίας. Κρατώντας το πλήκτρο Shift, σέρνω με το ποντίκι από το πάνω μέρος της επιλογής μου μέχρι το κάτω για να βάψω. Απεπιλέγω και γυρνάω το layer μου από Normal σε Hard Light. Πηγαίνω στα εφέ και επιλέγω Blur, Gaussian Blur και θολώνω τον φωτισμό μου τόσο όσο χρειάζεται για να δώσω την εντύπωση ότι είναι το glow που βγάζει το φως του μανιταριού. Με το Transform, κάνω κάποιες μικρές μετατροπές στο layer ώστε να το ταιριάξω καλύτερα με το κάτω μέρος του μανιταριού και κατεβάζω το opacity στο 8 με 10% περίπου. Στη συνέχεια θα προσθέσω ένα Color Lookup Adjustment Layer και στα LUT Presets θα χρησιμοποιήσω το Horror Blue γιατί μου δίνει ένα όμορφο μπλε χρώμα που ταιριάζει απόλυτα με το μπλε της νύχτας που θέλω να δώσω. Θα το μετακινήσω μία θέση κάτω από το Layer 3 έτσι ώστε να μην το επηρεάζει καθόλου και θα μειώσω το Opacity περίπου στο 15%. Τέλος, θα δημιουργήσω ένα Curves Layer ίσα ίσα για να τονίσω λίγο παραπάνω την αντίθεση της εικόνας και ένα Hue Saturation για να κάνω ελάχιστα πιο έντονα τα χρώματα. Αυτή λοιπόν ήταν η τεχνική. Βέβαια, στο συγκεκριμένο βίντεο περιέγραψα τον δικό μου τρόπο, όμως ο καθένας από εσάς μπορεί να δοκιμάσει με οτιδήποτε έχει στη διάθεσή του και φυσικά να δώσει το δικό του ύφος μέσω της επεξεργασίας με τελείως διαφορετικές ρυθμίσεις. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου, μέχρι την επόμενη φορά που θα τα πούμε, να είσαστε όλοι καλά.